Κυρίες και κύριοι, μένοντας κάποιος μονάχα στον τίτλο του σημερινού νομοσχεδίου, δευτεροβάθμια περίθαλψη, στο νοσοκομείο δηλαδή, κτλ., μπορεί ίσως να σκεφτεί και να πει επιτέλους. Όλα αυτά τα 3.000 παιδιά μόνο εδώ στην Αττική, παιδιά βέβαια φτωχών λαϊκών οικογενειών, τα οποία περιμένουν για μήνες και μήνες τις λίστες των χειρουργείων ή των τακτικών ιατρίων, ήρθε η ώρα να πάψουν να ταλαιπωρούνται. Και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, οι μόλις 7 αναισθησιολόγοι που διαθέτει από τους 27 που προβλέπονται και τους 40 που πραγματικά χρειάζονται για τις ανάγκες των χειρουργείων, θα γίνουν περισσότεροι και θα τις καλύψουν τις ανάγκες. Ενώ το ακτινολογικό τμήμα και η παθολογική κλινική στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών, που έχουν ξεμείνει από γιατρούς, θα ενισχυθούν και δεν πρόκειται να κλείσουν. Όσο για εκείνη την ψυχιατρική κλινική, κύριε Υπουργέ, στο νοσοκομείο της Δράμας, που περιμένει για χρόνια, επιτέλους ήρθε η ώρα και αυτή να δημιουργηθεί. Και βέβαια στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου στα διαγνωστικά εργαστήρια βασιλεύει η εργασιακή εξουθένωση, αυτά θα ενισχυθούν με μόνιμο προσωπικό. Και ναι, θα σταματήσει στην Ξάνθη η μεταφορά των νοσηλευόμενων ασθενών από το νοσοκομείο στο σπίτι τους να γίνεται με ιδιωτικά αυτοκίνητα και θα υπάρχουν ασθενοφόρα κανονικά που τώρα λείπουν. Και χωρίς άλλη αναβολή βέβαια, εκείνη η πολύπαθη παιδιατρική κλινική στο Μαμάτσιο νοσοκομείο της Κοζάνης θα αποκτήσει όλους τους γιατρούς που έχουν ανάγκη τα παιδιά στη Δυτική Μακεδονία, αντί για μόλις δύο που υπάρχουν γιατροί σήμερα. Κι όμως, τίποτα από αυτά και άλλα τόσα και τόσα που χρειάζονται τα νοσοκομεία μας δεν υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο της νοσοκομιακής κατά τα άλλα περίθαλψης, όπως το ονομάζεται. Και ξέρετε γιατί? Γιατί για σας, για τη Νέα Δημοκρατία και για την Ευρωπαϊκή σας Ένωση, όπως και για όλους σας από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και όλους τους υπόλοιπους, εκτός από το ΚΚΕ, το ύψιστο και ανεκτίμητο αγαθό της υγείας δεν είναι τελικά παρά ένα εμπόρευμα όπως όλα. Ένα εμπόρευμα που πουλέται στα ράφια και των ιδιωτών, μα και των δημόσιων νοσοκομείων, και μάλιστα που λέτε και πανάκριβα. Αυτή όμως είναι η ρίζα του κακού και σε αυτό το νομοσχέδιο, και αυτό είναι και το νήμα που το συνδέει με όλα τα υπόλοιπα νομοθετήματα όλων των κυβερνήσεων για την υγεία. Μάρτυρας αδιάψευστος, ένα ολόκληρο δημόσιο νοσοκομείο στη Σαντορίνη, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεκίνησε πιλωτικά να λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, ως επιχείρηση δηλαδή, και η Νέα Δημοκρατία φυσικά το συνεχίζει και το γενικεύει. Σε αυτήν λοιπόν τη μεγάλη αλυσίδα των νομοθετημάτων που εμπορευματοποιούν και άρα περιορίζουν το καθολικό δικαίωμα του λαού στην υγεία, υπάρχουν και ορισμένα νομοθετήματα τα οποία αποτελούν και τους πιο σημαντικούς κρίκους αυτής της αλυσίδας. Και ένα τέτοιο είναι και το σημερινό. Εδώ το εμπόρευμα της υγείας το σερβίρεται ως ελευθερία, λέει, της επιλογής. Ποιο είναι όμως το μοναδικό κριτήριο για να επιλέξει κάποιος ένα υποχρεωτικό εμπόρευμα, γιατί τέτοιο εμπόρευμα είναι υποχρεωτικό, η υγεία? Δεν είναι η τιμή αυτού του εμπορεύματος που λέγεται υγεία? Είναι. Και δεν μου λέτε πώς ένας άνεργος, ένας χαμηλοσυνταξιούχος, μια φτωχή λαϊκή οικογένεια θα μπορέσει να αγοράσει αυτό το πανάκριβο εμπόρευμα της υγείας όταν βρεθεί στην ανάγκη? Πολύ απλά δεν θα μπορέσει. Συνεπώς, καμία ελευθερία επιλογής δεν υπάρχει, ούτε στην υγεία, ούτε πουθενά, όταν αυτή η επιλογή εξαρτάται από το πορτοφόλι. Και αυτό, ξέρετε, ο φτωχός και ο λαϊκός κόσμος, κύριε Υπουργέ, το μαθαίνει από την κούνια του. Γι' αυτό και να μην τον κοροϊδεύετε και τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το νομοσχέδιό σας πατάει πάνω σε χρόνια και υπαρκτά προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων. Μόνο που με το εργαλείο που τα δημιούργησε αυτά τα προβλήματα
με το ίδιο ακριβώς εργαλείο πάτε και να τα αντιμετωπίσετε, να τα λύσετε. Δηλαδή, με την υποχρηματοδότηση και την εμπορευματοποίηση των νοσοκομείων ισχυρίζεστε ότι θα βελτιώσετε την κατάσταση στα νοσοκομεία. Σοβαρά μιλάτε. Το μόνο που θα πετύχετε, και το περηφανεύεστε κιόλας, είναι από τη μια να μειώνετε το κόστος των νοσοκομείων για να μην ξοδεύετε το κράτος, για να μπορεί να ταΐζει τους μεγαλοκαπιταλιστές, και από την άλλη, τα δημόσια, στο όνομα δημόσια νοσοκομεία, να πουλάνε τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς για να είναι, όπως λέτε, βιώσιμα. Όπως οι επιχειρήσεις δηλαδή. Αντί λοιπόν να προχωρήσετε σε μαζικές μόνιμες προσλήψεις, ώστε να καλυφθούν οι 30.000 κενές οργανικές θέσεις γιατρών και νοσηλευτών. Τόσοι είναι. Αντί να μονιμοποιήσετε όλους εκείνους τους συμβασιούχους με ημερομηνία λήξης εργαζόμενους στα νοσοκομεία που φτάσαν να είναι το 1/3 των εργαζομένων σε αυτά, τι κάνετε εσείς? Προσκαλείτε στα νοσοκομεία γιατρούς με μερική απασχόληση, οι οποίοι θα εργάζονται σε αυτά 3 μέρες μονάχα τη βδομάδα. Θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας αυτών των νοσοκομείων και τις υπόλοιπες μέρες τι θα κάνουν? Θα δουλεύουν, λέει, στο ιδιωτικό τους ιατρείο ή στις ιδιωτικές κλινικές. Αυτό που θα συμβαίνει δηλαδή είναι το εξής. Ένας χειρουργημένος ή ένας ογκολογικός ασθενής θα έχει τον έτσι κι αλλιώς δισεύρωτο γιατρό του μονάχα για 3 μέρες τη βδομάδα. Γιατρός μάλιστα ο οποίος θα είναι συνέχεια με το ρολόι στο χέρι να τελειώσει το 7ωρο και μετά να πάει τρέχοντας στο ιδιωτικό του ιατρείο. Ενώ οι ασθενείς θα έχουν να επιλέξουν είτε να περιμένουν τουλάχιστον 4 μέρες για να επικοινωνήσουν με το γιατρό που έχει το ιστορικό τους και τους παρακολουθεί, ή να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα, νομιμοποιώντας έτσι το φακελάκι που τάχα η κυβέρνησή σας θέλει να πολεμήσει. Καλά τώρα, αυτόν το δρόμο δείχνεται στους γιατρούς των νοσοκομείων να πάρουν, αν θέλουν, όπως λέτε, να αυξήσουν τους χαμηλούς τους μισθούς. Και έτσι απαντάτε και στο δίκαιο αίτημά τους, δηλαδή, για την αύξηση των μισθών τους. Πού οδηγεί όλο αυτό? Όλο και περισσότεροι, όσο περισσότερο μάλλον οι νοσοκομιακοί γιατροί θα οθούνται να αναζητούν εισοδήματα στα ιδιωτικά μαγαζιά της υγείας, τόσο περισσότερο οι ασθενείς θα γίνονται ακριβοί πελάτες για να εξυπηρετούνται. Συμπέρασμα, το σημερινό νομοσχέδιο υψώνει νέα, ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση του λαού σε δωρεάν υπηρεσίες περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία. Αλλά ταυτόχρονα πάει γάντι αυτό το νομοσχέδιο με την κερδοφορία των μεγαλεμπόρων της υγείας που τρίβουν τα χέρια τους με κάτι τέτοια. Αφήστε που παίρνουν όλοι αυτοί οι κλινικάρχες και το χριστουγεννιάτικο δωράκι τους, αφού τους δίνεται παράταση ως το τέλος του 23 για όσες άδειές τους έχουν λήξει ακόμα από το Μάρτιο του 20 και φυσικά εξακολουθούν να λειτουργούν. Τους απαλλάσσετε δηλαδή από τα τέλη και τα παράβολα για να ανανεώσουν τις άδειές των κλινικών τους την ώρα και τη στιγμή που ρημάζεται στα χαράτσια τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρομαγαζάτορες. Από την άλλη, τι φέρνετε στους εργαζόμενους στις φαρμακαποθήκες? Το σταθερό ωράριο εργασίας τους, κατά πέτηση των φαρμακοβιομηχάνων, το κάνετε λάστιχο. Να αποσυρθεί λοιπόν, να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο έκτρωμα που βάζει τα φόπλακα στο δικαίωμα του λαού για δωρεάν νοσοκομιακή περίθαλψη, γιατί τα νοσοκομεία ανήκουν σε εκείνους που τα πλήρωσαν και υπάρχουν τα νοσοκομεία για αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Και αυτή είναι ο λαός.